Στη νέα πραγματικότητα, όπω αυτή περιέγραψε ο Υπουργό Υγεία Άδωνη Γεωργιάδη για το έργο τη καθαριότητα στα νοσοκομεία, που θα περάσει και πάλι αποκλειστικά σε εργολάβου υπηρεσιών, αναφέρθηκαν καθαρίστριε που επί σειρά ετών εργάζονται στην καθαριότητα των νοσοκομείων και γνωρίζουν όπω λένε καλά τι σημαίνει μια τέτοια δουλειά που προστατεύει τη δημόσια υγεία να μετατρέπεται σε προϊόν κέρδου. Έχω περάσει πάρα πολλά εκμετάλλευση. Έχω πάει. Και σαν υπόπτη εργολάβους ενώ δούλευα ε, είναι μεγάλη εκμετάλλευση. Η Άννα Βισκαδουράκη που ξεκίνησε πριν από 25 χρόνια να εργάζεται στο Βενιζέλιο λέει ότι γνωρίζει καλά πως είναι η δουλειά όταν το έργο της καθαριότητας το έχουν εργολάβει και ειδικά εργολάβοι που βλέπουν τη δουλειά τους μόνο ως παράγοντα κέρδους. Μία χλωρίνη ανακατεμένη με νερό για 15 μέρε και 50 σακούλε, με τον εξοπλισμό να μπαίνει και αυτό στη ζυγαριά του κόστου, και συχνά προκειμένου, όπω τόνισαν, οι ίδιε να αισθάνονται καλύτερα, να βάζουν από την τσέπη του και να πληρώνουν για να έχουν μέσα να εργαστούν. Να μα δίνουν υλικό και σου λέει: Πέρασε όλο το μήνα με αυτό που σου δίνουμε. Δηλαδή, αναγκαζόμαστε να αγοράζουμε τι χλωρίνε εμεί για να καθαρίζουμε με του εργολάβου. Για να βγάλουν τα κέρδη του, δεν σου δίνουν το υλικό που πρέπει να δουλέψει. Τι χλωρίνε, τα απορριπαντικά δηλαδή που χρειάζεται. 15, 15 μέρε 50 σακούλε και 15 μέρε ένα μπουκάλι χλωρίνη και αυτό το διαλούσαμε με νερό για να μα στάσει. Το ίδιο καθεστώ περιέγραψε μιλώντα στην Κρήτη TV και η Αριάδνη Αρβανιτάκη, που μέχρι το 2016 εργαζόταν επί χρόνια σε εργολάβου. 20 χρόνια δουλεύω στο παγνί μου, να πρώτα με εργολάβο και ξέρω πολύ καλά τι σημαίνει αυτό. Δεν πληρωνόμασταν στην ώρα μας. Παίρναμε ψίχουλα, μεγάλη εκμετάλλευση. Τα τελευταία 8 χρόνια εργάζεται στο παγνί με συμβάσει ορισμένου χρόνου, που ανανεώνονται με το νοσοκομείο, με τη δουλειά, όπω λέει, να εντοπίζει σημαντικέ δυσκολίε λόγω υποστελέχωση. Όταν ένα άτομο πρέπει να καλύψει ένα και δύο και τρία πόστα, τι μπορεί να κάνει, τι μπορεί να κάνει γι' αυτό. Πόσο, δεν είμαστε ρομπότ. Δηλαδή αυτά δεν το σκέφτονται και όλα αυτά που έχουμε τραβήξει. Αν και μετά την πανδημία είχαν πιστέψει ότι μπορεί να γίνουν αορίστου χρόνου οι μόνιμες, το τελεσίγραφο του Υπουργού Υγείας πέρα από το καμπανάκι κινδύνου για την ποιότητα της δουλειά και της καθαριότητας μέσα στα νοσοκομεία, έχει χτυπήσει κόκκινο και για τις ίδιες, τις συναδέλφισες ή τους συναδέλφους τους, που πραγματικά μετά από 10, 15 ή και 20 χρόνια που έχουν δώσει την ψυχή τους, επί της ουσίας νιώθουν ότι από τα τέλη Ιουνίου αφήνονται στη μοίρα τους. Η χειρότερη είναι με αυτή που ζούμε με τον κύριο Άδωνη, με τις δηλώσει που κάνει. Αυτό είναι το ευχαριστώ που μας δίνει, που έχουμε παλέψει σε ένα τόσο μεγάλο αγώνα. Και τόσα χρόνια που καμία καθαρίστρια στα νοσοκομεία από τι 6.000 κόσμου που υπάρχει, δεν είναι κάτω των 15 χρονών να δουλεύει. Δηλαδή, εμεί δεν έχουμε κανένα δικαίωμα. Εμεί αυτό που κάνουμε δηλαδή στην ουσία είναι δουλεία, δεν είναι δουλειά. Δηλαδή, εγώ νιώθω αυτή τη στιγμή σαν να είμαι δούλα, ολονόν, για ψίχουλα. Τι να πω.